Δεν έχει να κάνει βέβαια το μόνο με την οργάνωση, αλλά και με την πολύ καλή ομάδα που έχει φτιάξει ο προπονητής. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ πιεστικό για τις δύο ομάδες, με πολύ μεγάλη πίεση, λόγω του αρνητικού αποτελέσματος που φέραν την προηγούμενη Κυριακή. Αποτέλεσμα που ήταν άδικο για τις δύο ομάδες, γιατί είδα και το παιχνίδι στο Περικό Πανετολικό. Ένα πολύ άδικο αποτέλεσμα γι' αυτό. Και έτσι σήμερα το παιχνίδι ήταν επιτακτική ανάγκη για τις δύο ομάδες να κυνηγήσουν την νίκη. Το θετικό από τη μία πλευρά από την ομάδα δική μου έχει να κάνει με το ότι μπόρεσε, αφού στην αρχή του δευτερόλεπτου χρόνου ήταν πίσω στο σκορ με δύο γκολ, κατόρθωσε και γύρισε αυτό το αποτέλεσμα, ισοφάρισε το παιχνίδι. Και ενδεχομένως, αν θα ήταν περισσότερο προσωπική, θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Για την ερώτηση που ενδεχομένως θα μου πείτε όσον αφορά με τη φάση, αυτή την είδα και την είδα μόνο μια το δίκτυο του παιχνίδι και δεν θέλω να πάρω θέση. Ευχαριστώ πραγματικά από την καρδιά μου. Καλή συνέχεια. Το Πανεπιστημιακό. Αυτό είναι το σημείο. Πιστεύω καλή ομάδα, πρέπει να παίρνουμε και αποτελέσματα. Αυτό που δεν με άρεσε και ήταν μετά 2-0, που δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, νομίζω να τέλειωσε το παιχνίδι, φάγαμε 2 γκολ. Και 2 γκολ φάγαμε από μέσα στην περιοχή μας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε, να έχουμε περισσότερα συγκέντρωση, να καθαρίσουμε αυτές φάσεις. Όσο έρετε και πριν, αρχίζει το πρόβλημα, ο αμυντικός χώρος ήδη ήταν μια ιστορική ομάδα. Τους είχαν όλοι να φαβορεί και πιστεύω σήμερα δείξαμε πραγματικά ένα καλό πρόσωπο και ήταν ένα καλό παιχνίδι. Και κρίμα και οι δύο ομάδες οι δύο μήνες δεν μπορούσαν να πάρουμε περισσότερο και περισσότερο σήμερα για να πηγαίνουμε. Δηλαδή είμαστε 2-0 μπροστά, με πιο καθαρό μυαλό μπορούσαμε να τελειώνουμε και εκείνο. Μετά από ένα άτυχο αποτέλεσμα την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα εκεί πέρα μας, με ένα σκορ που ήταν λίγο μεγάλο, συγκεντρωθήκαμε όλη την εβδομάδα και έπρεπε σήμερα να έχουμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Εμείς κατεβήκαμε με στόχο να πάρουμε την νίκη. Ή δεν είχαμε την τύχη μαζί μας να προηγηθούμε στο σιτ που έκανε ο Μόνχε, που πήγε η μπάτα στο δοκάρι. Μετά φάγαμε ένα γκολ, βγήκαμε στο γήπεδο, μιλήσαμε, είπαμε να συγκεντρωθούμε, να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Αλλά πάλι στην αρχή του παιχνιδιού, δεχτήκαμε και δεύτερο πόλεμο. Ψυχολογία μα δεν ήταν πιο καλύτερο, αλλά μέσα από τη μεγάλη προσπάθεια των παιδιών καταφέραμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα στην ισοπαλία και μάλιστα στο τέλος μπορούσαμε να είχαμε πάρει και τη μύτη. Να ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι σε ορισμένες φάσεις. Νομίζω ότι η κεφαλιά του Πιάτα στο τέλος που την έβγαλε ο τερματοφύλακας ήταν η καλύτερη φάση ώστε να φύγουμε και με τη μύτη. Συνεχίζουμε στο δύσκολο πετάγμα της Βίλια Εθνικής και κοιτάζουμε μετά την άλλη εβδομάδα να πάρουμε τους τρεις πόντους που είναι μέσα στο γήπεδο μας. Αυτά. Θα ήθελα να πω ότι ήταν ένα τέρπι με όλη τη σημασία της λέξης. Ήταν ένα τάξιο της ιστορίας των ομάδων. Ο
Ολυμπιακός Βόλος δίκαια σε καταλήγει στα φαβορί για την Άγκο στην Super League. Εμείς δείξαμε ότι, όπως δείξαμε και στον περιοδικό, δεν έχουμε αποδεχθεί με καμία ομάδα. Ο Πανετολικός φέτος θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για όλους τους αντιπάλους μέσα και έξω το γήπεδο του. Θέλω να πω ότι το παιχνίδι θα δώσει και ρουλέτα, όπως δώσει και ρουλέτα και το παιχνίδι στον περιοδικό, που είναι κρίμα για μας που δεν φύγαμε έστω και με ένα βαθμό, γιατί αν φύγαμε με ένα βαθμό θα ήμασταν αναφορμένοι από εκείνο το γήπεδο και τελικά δεν πήραμε τίποτα. Όσο για σήμερα, νομίζω ότι το παιχνίδι δεν φανήκαμε ψύχρεμοι όταν έπρεπε να φανούμε ψύχρεμοι, δηλαδή μετά το 2-0. Δεχτήκαμε κατευθείαν τον γκολ του 2-1 και αυτό σίγουρα επηρέασε ψυχολογικά και τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο. Θέλω να σταθώ στην παρουσία του κόσμου για να πω ότι το αξίζουν πολλά πράγματα γιατί βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα σήμερα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό Βόλο και στο Κότς. Εμείς από τη μεριά μας, αν έχουμε εκτός έδρας διαιτησίες αντισημερινή, νομίζω ότι θα επιτύχουμε και το παραπάνω το στόχο που είχε θέσει ο πρόεδρος μας. Αν έχουμε διαιτησίες αντισημερινή, μόνο θα επιτύχουμε. Σίγουρα. Σίγουρα. Ερωτήσεις. Θέλω να κάνω. Κάποιος άλλος. Τον κύριο Κόγιο, τον ρώτησα εδώ. Αν πιστεύει ότι η διαιτησία έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση του σημερινού αποτελέσματος. Πέρα από όλα αυτά. Εντάξει, ποτέ δεν θα μιλήσω για τη διαιτησία ούτε να μιλήσω. Νομίζω όλοι είδατε και μπορείτε να κρίνετε μόνοι σας. Εγώ πιστεύω σήμερα, αν είχαμε περισσότερες μέρες, σε μπορούσε να επαναλάβει τις κατάστασεις. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο διαιτητής θα άφηνε να κερδίσετε αν είχατε περισσότερες μέρες σε κούραση? Σε έχω απαντήσει. Κύριε Κόκκιτς, σε δύο μάτς η ομάδα είχε αυτή 4 γκολ. Σας προβληματίζει γενικά η αμυντική εικόνα της ομάδας? Κοιτάξτε, είμαστε καινούργια ομάδα. Τόσο έχουν πει σχεδόν ολόκληρα δεκάρια. Σίγουρα με βοηθήσει και να το σκοτώσω, αλλά αφήσουμε να δημιουργήσουμε. Δηλαδή είμαστε στην αρχή του εξωτερικού και έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και έχουμε έξω από την Αφρική. Δηλαδή δεν μπορούσε τώρα, γιατί και στην Κατερίνη είχαν μιλάτε στο κόρμα, δεν είχα πολύ σας έχω εγωπήρει τρεις μέρες, δεν έχω πολύ σας έχω να κάνω πολύ σας και δεν πρέπει να ξεχάσετε περισσότερα με την κυρία, δηλαδή Μόρετς, Ανέστες και Κόλλες παίξανε 2-1 μετά. Παίξανε Δευτέρα και παίξανε... Και κάποιες κράτες που είδαμε φίλονταν σε αυτό και του Μουχάνη και του Κόλλα. Είχαμε ταξίδι 5 ωρών. Δηλαδή σας έχω πει μετά, πολλές μέρες μετά από το παιχνίδι που ήρθανε στην Κατερίνη, νομίζω δώσανε παιδιά όλα με αυτό βαρύ κύπελο και μετά είμαστε στο λεωφορείο 5 ώρες ακόμα περισσότερη κούραση. Thank you.